Θέλησαμε να ζητήσουμε την γνώμη του Προέδρου των Εργαζομένων στην ΕΑΒ, του κύριου Νίκου Καπίρη, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Καπίρη. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Θα κύριε θέλαμε κύριε. Να μας εξηγήσετε λίγο πιο και αναλυτικά. Ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Ναι. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε λίγο πιο αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει στην ΕΑΒ, διότι έτσι όπως διαβάζουμε το ρεπορτάζ της Καθημερινής, είστε σε μια αναστάτωση εκεί. Όταν η εταιρεία προσπαθεί να ξαναπάρει τα πάνω της, βρέθηκε και ένα έργο το οποίο φαντάζομαι ότι τροφοδοτεί θέσεις εργασίας. Τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Καταρχήν με έκπληξη βλέπω ότι το κανάλι στο Sky και γενικά κάποια blog μας έχουν παρουσιάσει τους συνδικαλιστές επάνω στο εργοστάσιο, γιατί είναι και οι 11 συνδικαλιστές που ανήκουν και κάποιοι της παράταξης και της κυβέρνησης. Λοιπόν, της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, με έκπληξη αντιμετωπίζουμε ένα γεγονός το οποίο εμείς ως εργαζόμενοι διαχρονικά φωνάζουμε για το εργοστάσιο να υπάρχει στήριξη, πολιτική στήριξη για να μπορεί να δουλέψει και να λειτουργούν τα προγράμματα όλα. Δεν είναι μόνο η Λόρθη Μαρτίν, είναι και τα προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων. Ναι. Έτσι που δεν ακούγεται αυτό το θέμα και μας λυπεί, πραγματικά μας λυπεί. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα να σας πάρουμε τη σειρά. Επειδή έχει παρουσιαστεί και έχει γίνει δώρος για το θέμα της Λόχινη Μάρτη, κάτσαμε στη συζήτηση με τους πελάτες, που δεν ήταν καμία υποχρέωση των πελατών να κάτσουμε το σωματείο να μιλήσουν. Παρ' όλα αυτά, για να δώσουμε λύσεις, καθίσαμε και μιλήσαμε. Εξηγήσαμε στη Λόχινη Μάρτη ότι αυτή η λύση που προτάθηκε, δυστυχώς έχει προταθεί από τη διοίκηση και όχι από τη Λόχινη Μάρτη, το να βάλει μέσα μια εργολαβική εταιρεία με 15 άτομα στην συγκεκριμένη στιγμή. Σε ένα πρόγραμμα που θέλει τουλάχιστον 200 άτομα για να ξεκινήσουν, το οποίο η ΕΑΒ έχει αυτή τη στιγμή 110 επάνω στο πρόγραμμα. Το συγκεκριμένο είναι το κατασκευαστικό, το F16, τα απάρτια, και θα σας εξηγήσω και ακριβώς. Σας λείπουν 90 δηλαδή, μας λέτε. Μας λείπουν 90 άτομα, δηλαδή τα 15 ωραία, άτομα. Και είπαν ότι θα προσλάβουν 70. Προσέξτε τι γίνεται. Είπαν ότι θα προσλάβουν 70 άτομα. Θα προσληφθούν τα άτομα. Μέχρι τέλος του χρόνου θα προσληφθούν τα άτομα. Αλλά ακόμα και οι 15 εργολάβοι, αυτό είναι και το περίεργο, και αυτό να ακούσουν και οι ακροατές, να καταλάβουν ότι εδώ πέρα υπάρχει μια μεγάλη κοροϊδία. Μια μεγάλη κοροϊδία. Οι 15 εργαζόμενοι που είναι να προσληφθούν, που δεν είναι 15 στην ουσία, μας ήρθαν 12 άτομα πάνω. Για τα 12 άτομα μάθαμε ότι θα παραιτηθούν και ήταν και πρώην συνάδελφοι, και αυτοί έχουν κλείσει συμβόλαια και με εταιρείες του εξωτερικού. Θα φύγουν πάλι για το εξωτερικό. Ήταν στην Ελλάδα, βρεθήκαν λόγω COVID. Λοιπόν. Αυτοί έχουν υπογράψει συμβόλαιο μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Μέχρι τέλος Νοεμβρίου, για να μπουν οι συνάδελφοι αυτοί επάνω στο πρόγραμμα, θα πρέπει να περάσουν υποχρεωτικά εκπαίδευση και να πάρουν και πιστοποίηση. Δεν μπορούν να δουλέψουν σε κανένα πρόγραμμα της Lockheed Martin άμα δεν περάσει μια διαδικασία τυπική, ώστε να μπορούν να σφραγίζουν και να μπορούν να αποδίδουν. Άρα μιλάμε να βάλουν μέσα στον Ιούνιο εργαζόμενους του εργολάβου, το οποίο σας λέω εκεί πέρα έχει γίνει ένα έγκλημα, και όταν λέω έγκλημα, δεν είναι ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα στο ίδιο στο πρόγραμμα επάνω. Δημιουργεί και μία ανισότητα και μία ανησυχία στους ίδιους εργαζόμενους. Γιατί? Καταλαβαίνετε στο χώρο αυτό. Με συγχωρείτε, κύριε Καπίρη, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Συγχωρέστε με. Δηλαδή, θα έρθουν 15 εξειδικευμένοι εργάτες που θα χρειαστεί να κάνουν και μια νέα εκπαίδευση για να μπουν στο πρόγραμμα. Τι σας ενοχλεί? 15 χέρια είναι. Ξέρετε τι μας ενοχλεί, κύριε Χιώτη, κύριε Παπαδόπουλε? Λοιπόν, αυτό που μας ενοχλεί εμείς, ότι 10 χρόνια πέτρινα η εταιρεία έχει μόνο μειώσεις μισθολογικές και μειώσεις ανθρωποδύναμης. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας από τους πολιτικούς για το εργοστάσιο. Δηλαδή, σήμερα ενδιαφέρθηκε ο κύριος Άδωνης. Ο κύριος Σταϊκούρα σήμερα ενδιαφέρθηκε. Το ξέρετε ότι αυτά τα 700 ευρώ. Εν πάση περιπτώσει, κάποιος ενδιαφέρθηκε, κύριε Καπίρη. Ήταν με από πέρσι. Ακούστε, εγώ θέλω εδώ πέρα τώρα έχει, το εργοστάσιο έχει κάποια, ένα συμβόλαιο το οποίο πρέπει να το προχωρήσει. Και είναι, πολύ καλό για τη χώρα και για εσάς το ότι πήρατε αυτό το συμβόλαιο. Όταν εγώ σαν εργαζόμενος που δεν έχω. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω τελειώσει κανένα πανεπιστήμιο management. Εγώ είμαι τεχνικός. Έχω πάρει τις εκπαιδεύσεις να δουλεύω και να φτιάχνω τα αεροπλάνα. Έτσι, είμαι τεχνικός. Λοιπόν, εγώ παρόλο που δεν έχω τις γνώσεις και αυτή τη στιγμή έχω την ευθύνη 1.500 οικογένειων, αυτή τη στιγμή εγώ έκανα έκκληση. Από την ευθύνη που είχα εδώ και 1,5 χρόνο εκλεγμένος πρόεδρος σωματείου, και λέω θέλουμε προσωπικό.
χωρίς να έχει απέτηση η Lockheed Martin, με συγχαρητήρια από τη Lockheed Martin σε όλα τα προγράμματα. Προσωπικό δεν σας δίνουν. Διαβάζουμε ότι θα έχετε 170 άτομα μέχρι το φθινόπωρο. Κύριε Παπαδόπουλε, θα έρθουν μέχρι το Γενάρη, θα είμαστε 200 στο σύνολο. Λοιπόν, είναι πολύ καλή, είναι γεγονός, ευχάριστο για την ΕΑΒ. Αυτό που δεν είναι ευχάριστο είναι ότι εμείς είχαμε προβλέψει, απλοί εργαζόμενοι, και είχαμε προβλέψει ότι πρέπει να φέρετε προσωπικό, γιατί ανά πάσα στιγμή όταν ανέβει ο φόρτος, που έχει πολύ φόρτο από εσάς, έτσι. Γιατί και τα τώρα που έρχεται, κύριε Καπύρη, λοιπόν, τώρα που έρχεται το προσωπικό, εσείς λέτε να μην πιάσει δουλειά. Το προσωπικό, κοιτάξτε πώς έρχεται. Η Lockheed Martin κοιτάζει το συμφέρον της. Η Lockheed Martin αυτή τη στιγμή έχει κάνει deal από ό,τι μαθαίνουμε και μιλάμε και μαζί, γιατί με αυτούς τους ανθρώπους συνεργαζόμαστε, κάνει ένα deal με την Πολωνία. Εγώ δεν θέλω να γίνω εδώ πέρα εκπαιδευτικό κέντρο και να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος να εκπαιδεύω τεχνικό προσωπικό για να πηγαίνει στην Πολωνία να εκπαιδεύει άλλους. Αυτό το είδαμε και με το ΣΕΚ 130. Στείλαμε προσωπικό από την ΕΑΒ εκπαιδευμένο με την προϋπόθεση ότι εμείς θα παίρναμε δουλειά σε 130 από την Πολωνία και τελικά οι Πολωνοί τα φτιάχνουν μόνοι τους και οικονομάνε κιόλας και παίρνουν και δουλειές από αυτή την έγινε ανταγωνίστρια εταιρεία. Ωραία. Αυτό βγείτε να το καταγγείλετε, αν θεωρείτε ότι πρέπει να το καταγγείλετε. Και το έχω καταγγείλει. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κλείνετε την πόρτα σε 15 εργαζόμενους. Αυτό είναι μεγάλο λάθος που έχει βγει έξω στην κοινωνία. Αυτό που έχετε διαμηνήσει στην πολιτεία είναι μεγάλο λάθος. Είναι ψέμα, δηλαδή. Αυτό ναι, δεν κλείνει καμία. Καταρχήν η παραγωγή δουλεύει, έτσι. Προσέξτε, δεν είπα κλείνετε την πόρτα του εργοστασίου, είπα κλείνετε την πόρτα σε 15 εργαζόμενους. Μην παρεξηγηθούμε. Η πόρτα δεν κλείστηκε στους 15 εργαζόμενους. Κοιτάξτε να δείτε. Η Lockheed Martin είναι μια εταιρεία, είναι πολύ σοβαρή εταιρεία. Και σου λέει από τη στιγμή που έχουμε εκφράσει, εμείς δεν χρειάζεται να κλείσουμε καμία πόρτα. Εμείς καθόμαστε και μιλάμε με τους ανθρώπους αυτούς, είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία. Εμείς καθόμαστε εκεί και τους λέμε ότι εφόσον είμαστε σε διάλογο και με τον Υπουργό και θα μας δει την άλλη εβδομάδα ο κύριος Ταϊκούρας για να το εξηγήσουμε ότι αυτό δεν είναι λύση. Η λύση ήταν να δώσει κίνητρο στους ίδιους εργαζομένους που 10 χρόνια μέσω εργοστάσιο έχουν φτύσει και έχουν χύσει αίμα. Μέσω εργοστάσιο. Κύριε Καπύρη, λοιπόν, για να το καταλάβω, είστε σε κινητοποιήσεις αυτή την περίοδο ή όχι? Ποιες κινητοποιήσεις? Έτσι θα σας έχουν πει για κινητοποιήσεις? Όχι. Η μόνη κινητοποίηση είναι ο διάλογος. Εμάς είναι ο διάλογος. Ωραία. Δεν το εργοστάσιο δουλεύει κανονικά, λοιπόν. Το εργοστάσιο δουλεύει κανονικά. Ωραία. Αυτό είναι και που έχετε μας έχει ανησυχήσει και μας έχει πει γιατί βγαίνουν τέτοια ψέματα έξω. Μα δεν βγαίνει κανένα ψέμα. Γι' αυτό σας βγάλαμε για να. Για να αποσαφηνίσουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Μπράβο, σωστά. Αυτό όλα τα υπόλοιπα που λέτε τα σέβομαι απολύτως και κατανοώ απολύτως τα επιχειρήματά σας. Δεν καταλαβαίνω γιατί σας ενοχλούν 15 τεχνίτες που θέλουν να μπουν μέσα στο εργοστάσιο να δουλέψουν. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Πάλι δεν έχετε καταλάβει τι με ενοχλεί. Με ενοχλεί η κοροϊδία. Ενοχλεί τους εργαζόμενους κοροϊδία. Οι 15 συνάδελφοι αυτοί δεν θα δώσουν τίποτα επάνω στην παραγωγή, στο κομμάτι που θέλουμε να βγάλουμε. Δεν θα δώσουν τίποτα αυτή τη στιγμή. Τι θα κάνουν αυτοί? Τι θα κάνουν? Αυτοί οι συνάδελφοι, κοιτάξτε να δείτε. Πες ότι αύριο το πρωί μπαίνουν μέσα και περνάνε εκπαίδευση. Ναι. Έτσι. Θα ξεκινήσουν μετά τον Αύγουστο. Οκ. Okay. Έτσι, οκ. Okay. Ναι. Λοιπόν, το Νοέμβριο, η συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ ΑΒ και Lockheed Martin είναι ότι το Νοέμβριο αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να φύγουν. Ωραία. Πού είναι το πρόβλημα? Εντάξει. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι θα έρθουν μέσα, θα δημιουργήσουν μια. Επειδή, κοιτάξτε, είναι όχι όλοι οι εργαζόμενοι από αυτού, είναι κάποιοι που έχουν περάσει από την ΑΒ. Ήταν και αντιδραστικοί. Μα αυτό κατάλαβα, ότι είναι και πρώην εργαζόμενοι της ΕΑΒ. Είχαν περάσει από την ΕΑΒ. Ναι. Και υπάρχει μια ανισότητα όταν έρχεται ο εργαζόμενος, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ναι. Είμαι εγώ τώρα να μπω σε ένα εργολάβο και γιατί είχα ζητήσει την τύχη μου σε εξωτερικό. Και γυρνάω τώρα, έτσι. Λοιπόν, και πάω και λέω στους εργαζόμενους που γνωρίζω, ξέρεις, υπογράφω μια σύμβαση και έρχομαι μέσα στην ΕΑΒ και πάω σε αυτούς τώρα που θα με εκπαιδεύσουν εμένα, έτσι. Θα μου δώσουν μια εξτρά εκπαίδευση για να πω στο πρόγραμμα. Ναι. Λοιπόν. Και πάω και λέω, έχω υπογράψει ένα συμβόλαιο με την Απέλα, γιατί είναι Απέλα η εταιρεία και θα γίνουν και κάποια άλλη έλεγχη που θα το έχω απαιτήσει και από το Επιτελείο της Εργασίας και από το ίδιο το Υπουργείο. Λοιπόν, και πάνε και τους λένε, ξέρετε, εγώ έχω υπογράψει μια σύμβαση 1500 ευρώ το μήνα και η υπερορία μου εμένα θα μου είναι 15 ευρώ η ώρα η υπερορία μου. Όταν πάει σε έναν εργαζόμενο που παίρνει 800 ευρώ και θα είναι και ο εκπαιδευτής του, αυτό συγγνώμη. Αλλά εμένα με συγχωρείτε, ο εκπαιδευτής σίγουρα παίρνει πάντα παραπάνω από τον εργαζόμενο. Αφού εκπαιδεύει τον εργαζόμενο. Είμαστε στον ίδιο μισθολόγιο, κύριε Παπαδόπουλε. Είμαστε στον ίδιο μισθολόγιο. 800 ευρώ μέσο όρο. 800 ευρώ μέσο όρο ο εργαζόμενος επάνω στην ΕΑΔ. Ξέρετε πόσο. Δηλαδή αυτό είναι που σας ενοχλεί, ότι αυτοί θα παίρνουν τα διπλά λεφτά. Ναι, είναι και αυτό.
Δηλαδή, ναι, όλοι οι εργαζόμενοι στον ΕΑΒ τον ίδιο μισθό έχουν ανεξαιρέτως. Ο προϊστάμενος έχει τον ίδιο μισθό με είναι τον εργαζόμενο. Είναι εξειδικευμένοι, υποτίθεται, δεν είναι. Ο προϊστάμενος, κύριε, παίρνει ένα επίδομα επιπλέον. Είναι στον ίδιο μισθό. Αυτό γίνεται πάντα. Ο προϊστάμενος όμως είναι ένας. Οι εργαζόμενοι είναι σε κάθε τμήμα μπορεί να έχει 50 και 60 εργαζόμενους. Ο εργαζόμενος παίρνει αυτή τη στιγμή μέσο όρο μέσα στην εταιρεία. Εγώ έχω 25 χρόνια και παίρνω 920 ευρώ. Και έχω 25 χρόνια πάνω στα αεροπλάνα. Ναι. Έτσι, λίγα παίρνετε. Ξερά 920. Λίγα παίρνετε, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Αλλά τώρα επειδή ήρθαν 12 που θα πάρουν κάτι παραπάνω, επειδή έχουν κάποιες εξειδικευμένες γνώσεις. Τι σας ενοχλεί, ότι παίρνουν περισσότερα λεφτά από εσάς ή ότι δεν μου καταλάβει. Εδώ πέρα έχετε κάποια συμβόλαια, εδώ πέρα να τα προχωρήσετε. Γιατί δεν τους βάζετε μέσα. Τα συμβόλαια θα προχωρήσουμε κανονικά. Και για να μην ξεφύγουμε τη συζήτηση, για να έχετε πλήρη εικόνα, οι Lockheed Martin είχαν πολλές συζητήσεις για το θέμα πώς θα βγει η παραγωγή. Με έκπληξη, επειδή τα F-16, προσέξτε τι θα λέω, έτσι, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα αυτά. Ναι. Το F-16 είχε μηδενίσει τις πωλήσεις. Δεν υπήρχαν πωλήσεις στο F-16, δεν υπήρχε αγοραστικό κοινό από τις χώρες που ήταν να πάρουν τα αεροπλάνα αυτά. Λοιπόν, με το που έγινε η αναβάθμιση σε Viper, το οποίο ήταν διαφημιζόμενο από και έγινε στην ΕΑΒ με επιτυχία και με συγχαρητήρια που πήραν οι εργαζόμενοι της ΕΑΒ. Προσέξτε σας λέω, έτσι, με επιστολές που τα έχουμε, άμα θέλετε θα σας στέλνω όλα. Λοιπόν, με τα συγχαρητήρια και με τις επιτυχίες είδανε, και επειδή είμαστε σε μια κατάσταση εδώ στη Μεσόγειο, καταλαβαίνετε ότι γίνεται και σε μια εμπόλεμη κατάσταση, λοιπόν, κάποιες χώρες είδανε ότι είναι συμφέρον να πάρουν F-16 και να εξοπλίσουν το στόλο τους. Τι σχέση έχει αυτό, κύριε Καπύρη, τώρα, με τους εργαζόμενους που θα μπουν? Γιατί είχαν μηδενίσει, προσέξτε. Το σημείο. Μα η χώρα τώρα θα ξυγχρονίσει τα αεροπλάνα. Εσείς θα το κάνετε αυτό. Ακούστε λίγο, εμείς το κάνουμε. Ωραία. Ήδη έχουμε δύο αεροπλάνα μέσα από. Από τα 100. Πώς θα πρέπει. Πολλή δουλειά έχετε μπροστά σας. Εγώ σας μιλάω για το κατασκευαστικό. Δεν σας λέω για την αναβάθμιση του F-16. Σας λέω για το κατασκευαστικό. Για το F-16 το κατασκευαστικό. Λοιπόν, ξεκινάνε οι πωλήσεις τη Lockheed Martin. Κάνει το deal με κάποιες χώρες και. Σημάνει συναγερμό στη διοίκηση της ΕΑΒ και στο Υπουργείο κάτω και λέει: κοιτάξτε, με το που θα αρχίσουν και θα πρέπει να μπούμε σε γραμμή παραγωγής, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πού ήταν η ετοιμότητα της διοίκησης και των Υπουργείων? Πού ήταν η ετοιμότητα που προσπαθούσαμε εδώ και χρόνια να πούμε ότι ξέρεις τι, αν θα έρθει η ώρα που θα πετύσει ο πελάτης, γιατί εμείς το θέλουμε τον πελάτη. Αυτό είναι που το θέλετε, από αυτόν ζείτε. Ναι, αλλά το θέλετε, αλλά δεν του εμποδίζετε να φέρει 12 εκπαιδευτές. Αυτό κατάλαβα. Απ' τη μια το θέλετε τον πελάτη, κύριε Καπύρη, και απ' την άλλη τον εμποδίζετε τον πελάτη να φέρει 12 εκπαιδευτές να γίνει πιο γρήγορα η δουλειά. Συγγνώμη, όταν εγώ πάω και κάνω μια κουβέντα με τη διοίκηση και μου λέει η διοίκηση, κατανοώ ότι είναι εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, θέλετε εσείς από τον πελάτη να εγκρίνετε τις προσλήψεις του πελάτη που υποδεικνύει? Όχι, αυτό θέλετε. Αλλά εγώ θέλω να υπάρχει μια σοβαρότητα σε όλα τα επίπεδα. Εδώ έχουμε χάσει κάθε σοβαρότητα. Αυτό λέμε κι εμείς. Να υπάρχει σοβαρότητα σε όλα τα επίπεδα. Όχι, δεν υπάρχει σοβαρότητα σε όλα τα επίπεδα. Δεν υπάρχει σοβαρότητα. Γιατί όταν πάει η διοίκηση και λέει: εγώ τώρα δεν προλαβαίνω να κάνω προσλήψεις, δεν μπορώ να φέρω το προσωπικό το ανάλογο. Και επειδή εγώ αλλά θα τα κάνω μέχρι το φθινόπωρο, λέει. Θα προχωρήσω σε προσλήψεις. Εγώ ξέρετε τι κατάλαβα, κύριε Καπύρη. Ότι όλη η φασαρία που κάνετε την κάνετε για να πάρετε κανένα φραγκάκι παραπάνω κι εσείς. Γιατί να παίρνει ο εκπαιδευτής και να μην παίρνει ο εργαζόμενος. Γι' αυτό γίνεται η φασαρία. Και γι' αυτό γίνεται η φασαρία. Α, ωραία, τώρα συνεννοηθήκαμε. Εντάξει. Και γι' αυτό γίνεται η φασαρία, κύριε Παπαδόπουλε. Μα εγώ σας είπα, αν μου λέτε ότι παίρνετε 920 ευρώ με 25 χρόνια δουλειάς, κατά τη γνώμη μου παίρνετε λίγα. Αλλά δεν κάνεις φασαρία στο εργοστάσιο για να πάρεις παραπάνω λεφτά, κύριε Καπύρη. Να σας πω κάτι για τις προσλήψεις. Άμα παρακολουθήσετε και σας στείλω το ΑΣΕΠ τα προσόντα που ζητάει από ένα εργαζόμενο. Καταρχήν τα προσόντα που ζητάμε αυτή τη στιγμή για να εξοπλίσουμε τα προγράμματα και των ενόπλων δυνάμεων και τα προγράμματα του πελάτη. Αν θα τα δείτε τα προσόντα αυτά. Απευθύνεται σε προσωπικό με υψηλή τεχνογνωσία. Εννοείται ότι θα μπει μέσα ο άνθρωπος να πληρωθεί. Δεν είναι αυτή η 15 εξειδικευμένο προσωπικό υψηλού επίπεδου. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ τα πτυχία τους και το τι γνώση έχουν δεν τις γνωρίζω.
Μα δεν είστε αρμόδιος για να τους κρίνετε, κύριε Καπύρη. Η διοίκηση το κρίνει αυτό. Δεν καταλάβατε. Δεν είμαι αρμόδιος εγώ, αλλά δεν πρέπει να ξέρω με αυτούς που συνεργάζομαι και είμαι πάνω στην παραγωγή. Αν θέλετε να συνδιοικείτε, δηλαδή, μου λέτε τώρα. Εγώ, όχι, δεν θέλω να συνδιοικώ. Τότε τι μου λέτε. Αυτό είναι συνδιοίκηση. Τι είναι συνδιοίκηση. Άμα μου λέτε ότι θέλετε να καθορίζετε τους μισθούς σας και να ελέγχετε και τις προσλήψεις και αν τις βρίσκετε κι εσείς ικανοποιητικές να προχωρούν, αλλιώς θα τις μπλοκάρετε, αυτό λέγεται συνδιοίκηση, κύριε Καπύρη. Αυτό κατάλαβα, ναι. Αυτό κατάλαβα. Συγγνώμη, δηλαδή, αν κατάλαβα λάθος. Εδώ θέλουμε να φτιάξουμε εταιρείες, να δουλεύουν εταιρείες, δηλαδή να παίρνουμε ένα χασάπι και να δουλεύει στην αεροπορία επάνω να δουλεύει. Αν μου πείτε ότι προσέλαβαν χασάπι στην ΕΑΒ, είμαι μαζί σας. Έχει γίνει και αυτό. Έχει γίνει και αυτό με κοινότητα. Τώρα, πρόσφατα. Μα τώρα η Lockheed Martin θα πάρει χασάπι για να φτιάξει τα αεροπλάνα της. Να μιλάμε με σοβαρότητα. Η Lockheed Martin κάνει τις προσλήψεις, κύριε Χασάπη. Οποιοδήποτε. Η διοίκηση τις κάνει, κύριε Καπύρη. Γι' αυτό υπάρχει η διοίκηση. Κρίνεται κι αυτή. Να σας πω. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν είναι να σας πω κάτι τώρα. Θέλουμε να βαφτίσουμε τώρα το κρέας ψάρι και το ψάρι κρέας, αλλά δεν είναι έτσι. Αυτό λέω. Οι 15 θα σας βοηθήσουν ώστε να έρθουν οι άλλοι 70. Δεν είναι έτσι. Εγώ σας είπα πάλι το εγχείρημα αυτό και με την απέλα, με την όνεξη είχε γίνει πριν 7-8 χρόνια. Λοιπόν, η όνεξη ακόμα είναι στα δικαστήρια με την ΕΑΒ και διεκδικεί κεφάλαια. Λοιπόν, κύριε Καπύρη, επειδή. Μισό λεπτό. Να σας πω κάτι. Να τελειώσουμε, γιατί έχουμε υπερβεί το χρόνο μας. Α, ωραία, εντάξει. Να σας πω αυτό και κλείνω. Ξέρετε γιατί. Παρακαλώ. Γιατί όλες τις ζημίες που έκαναν οι εργαζόμενοι της εργολαβίας χρεωνόντουσαν στα μητρώα των ΕΑΒιτών, των συναδέλφων. Ναι. Και έβγαινε λάδι η εταιρεία, ο εργολάβος έβγαινε λάδι ότι δεν έκανε ζημιές και η ΑΒ έβγαινε ζημιογόνα. Ναι. Η ΑΒ έβγαινε ζημιογόνα. Και φτιάχναμε εμείς τις ζημιές που κάνανε οι συνάδελφοι για να μην τους διώξουν. Λοιπόν, κύριε Καπύρη, έχουμε υπερβεί τον χρόνο. Και θα την επαναλάβουμε τη συζήτηση. Μιλήστε και με το Υπουργείο. Ό,τι στοιχεία θέλετε. Εμείς είμαστε στο διάλογο. Ναι. Και καταλάβαν οι ακροατές που βρισκόμαστε. Βέβαια το κατάλαβαν. Σας ευχαριστούμε και πολύ. Θα μιλήσουμε και για τα προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων, έτσι. Ναι, θα μιλήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δουλεύει 45 χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.